Ως του Σωτήρος, ολεκτι Άρνες, εξορμημένη εκ χωρών διαφόρων, την πίμνη συνεδρά με Σοφού ὅθεν θανατούμενη, απεινία βαρβάρων, χαίροντες αν ήλθετε, προς ουρανίων μάνδραν, καθάπερ όσοι και ἀθλίτε εκδυσοπούντες υπέρ των ψυχών 20 Μαρτίου Τον Αγίον Αβάδων των Ανερεθέντων εν τη Ιερά Μονή του Οσίου Σάβα του Νικήτα Ομολογητού Απολωνιάδος, τον εντιαμισό της Καπαδοκίας μαρτυρησάντων Αγίων Γυναικών, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλιανής, Εφημίας και Θεοδοσίας, Ροδιανού, Ακύλα, Λολίωνος, Εμμανουήλ και Μαρία των Μαρτύρων, Μύρονος, Νεομάρτυρος του Κρητός. Οι Άγιοι 44 ανερεθέντες αβάδες της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Η λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, στην έρημο της Ιουδαίας. Στα χρόνια του αυτοκρατορα Ηρακλείου 620 έως 641 επέδραμαν σε αυτήν βάρβαροι Άραβες διότι νόμιζαν ότι η Μονή είχε πολλούς θησαυρού. Οι μοναχοί τον μόνο πλούτο που είχαν ήταν οι αρετές τους. Η συντήρησή τους ήταν λιτή και γινόταν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Οι επιδρομείς, όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν λάφυρα στο μοναστήρι, θύμωσαν πολύ με τους μοναχούς, και αφού τους συγκέντρωσαν, τους είπαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή όμως κανείς δεν δέχθηκε να αρνηθεί, αποφάσισαν να τους θανατώσουν. Έτσι άλλους τους αποκεφάλισαν, άλλους τους έσκησαν στη μέση, άλλους τους έκοψαν σε πολλά κομμάτια και άλλους τους κάρφωσαν με τα τους. Με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι αυτοί αβάδες, που μέχρι τέλους κράτησαν σταθερή την πίστη τους, επήραν τον δρόμο για την αιωνιότητα κοντά στο Χριστό. Αλλά αυτή η μεγάλη πίστη των μοναχών μας δίνει αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι ο δίκαιος εκπίστεως ζήσετε». Ο δίκαιος δηλαδή θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως και εννοεί θα ζήσει στην αιωνιότητα κοντά στο Θεό. Οι Άγιες Αλεξανδρία, Κλαβδία, Εφρασία, Ματρόνα, Ιουλιανή, Εφημία και Θεοδοσία που μαρτύρησαν στην αμισό της Καπαδοκίας. Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού όταν ο διωγμός κατά των χριστιανών συμπεριέλαβε και την αμισό της Καπαδοκίας. Μπροστά στο πλήθος των θυμάτων της ιδολολατρική τυραννίας, οι επτά αυτές γυναίκες, αγανακτισμένες για την βαρβαρότητα των ιδολολατρών, παρουσιάστηκαν στον έπαρχο και διαμαρτυρήθηκαν για τους συνεχείς βασανισμούς και τους θανάτους. Η ενέργειά τους αυτή τις οδήγησε στο κριτήριο αλλά και μπροστά στον βέβαιο κίνδυνο, διατήρησαν όλη την ευσεβή φλόγα τους. Η ομολογία του Χριστού ακούστηκε από τα στόματά τους επανειλημμένα, θαραλέα και σταθερά. Τότε τις χτύπησαν θανάσιμα με τα μαστίγια, έσχισαν τις σάρκες τους και στο τέλος τις έριξαν μέσα στο καμίνι και τις έκαψαν ζωντανές ο Άγιος Μάρτης Μύρον ο Κρητικός, ο Νεομάρτυρας. Καταγόταν από το μεγάλο κάστρο της Κρήτης, σημερινό Ηράκλειο. Γεννήθηκε από ευσεβείς και ευγενείς γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Δημήτριος. Ο δε ίδιος ήταν πολύ σεμνός, φρόνιμος και αγαπούσε υπερβολικά την Παρθενία. Ασκούσε το επάγγελμα του ράφτη και επειδή ήταν πολύ ευσυνείδητος επαγγελματία, οι φθονεροί Τούρκοι τον συκοφάντησαν ότι δήθεν αποπλάνησε μία τουρκοπούλα. Όταν οδηγήθηκε στο κριτήριο, απολογούμενος απέριψε την συκοφαντία, αλλά του ετέθη το δίλημα ή να εξισλαμιστεί ή να θανατωθεί. Ο μάρτυρας αποκρίθηκε ότι όχι μόνο δεν αρνείται το Χριστό, αλλά είναι έτοιμος και να πεθάνει μαρτυρικά γι' αυτόν. Τότε τον βασάνισαν σκληρά και τον έριξαν στη φυλακή. Όταν και πάλι οδηγήθηκε στον κριτή ομήρων, ομολόγησε για δεύτερη φορά σταθερά την πίστη του στο Χριστό. Όταν δε τον οδηγούσαν στον τόπο της καταδίκης, ο μάρτυρας με την άδεια των δημίων του πλησίασε τον πατέρα του, που παρακολουθούσε το μαρτύριο έπεσε στα πόδια του και τα φίλησε. Έπειτα πήρε την ευχή του και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Ύστερα από λίγο δέχθηκε το στεφάνι του μαρτυρίου με τον θάνατο διαπανχονισμού. Το έτος 1793 στις 20 του μηνός Μαρτίου.